Παρά το γεγονός ότι έφυγε ο κύριος Σακαλούντος. Καλά, εδώ είσαι, Ευκλήδη. Ότι μπαίνω στον πειρασμό. Θα τα πω μετά όμως. Όσο για το θα δώσετε και την τελευταία σταγόνα του αίματός σας για τον άλλο δρόμο, σιγά τα αίματα. Καπιταλιστικό δρόμο. Αυτό δεν λέτε. Θα το κάνετε καλύτερο. Πέστε μας ένα παράδειγμα παγκόσμια. Πέστε μας για τους φίλους σας που χαιρετίζατε τον Σόλτς. Που ξεχάσατε ότι ήταν αντιπρόεδρος της Μέρκελ. Αντικαγκελάριος της Μέρκελ. Πέστε μας για τον Μακρόν που το φέρατε στην Πνίκα. Να μας πει για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και τώρα πάτε. Τι πάτε να κάνετε. Αλήθεια. Η γραμματέας του κομμάτος σας. Να συμπαρασταθεί σε ποιον. Στους εργάτες που λένε τα 64 είναι πολλά ή στο Μακρόν που λέει ότι είναι λίγα. Γιατί στα 67 εσείς συνεχίζατε στο δρόμο του Πασόκ. Σε ποιον, στην Πορτογαλία, που δίνει 1 ευρώ αύξηση στο Θεό σας, στους δημόσιους υπαλληλούς. Τέτοιο δρόμο θέλετε. 1 ευρώ δίνει. Διαβάστε. Λέω λοιπόν, να πάμε για την Ισπανία. Θέλετε να πάμε, δεν θα χάσω τον χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί διαγραμμάτων που λέτε δεν έχουν καμία βάση για το λαό. Γιατί τα μονοπόλια, το κεφάλαιο θα δρά κανονικά. Και για να πάω τώρα εδώ και θα τα πω και μετά. Είμαστε λοιπόν, είναι ο κύριος Υπουργός εδώ, σήμερα είμαστε στον απόγειο της καλής νομοθέτησης. Φοβερή νομοθέτηση που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις και το επαναλαμβάνεται συνεχώς. Νομοσχέδιο μέτρα στήριξης των θυμάτων και πληγέντων των τεμπών. Και στη συνέχεια, τι λέει, κάτι παρεμφερές κατά τη γνώμη μας. Θέμα παρεμβάσεις στον εξυγχρονισμό της τουριστικής της τουριστικής νομοθεσίας, ρυθμίσεις για την ανάπτυξη. Και το κερασάκι στο τέλος, από εκεί που αρχίζει, ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών και άλλες επίγουσες διατάξεις. Αυτό θα πει, κύριε Υπουργέ, καλή νομοθέτηση. Καλά σοβαρολογείτε. Είστε καλά. Τι πώς περνάτε για βλάκες. Ποια καλή νομοθέτηση. Βάζετε τίτλο τα μέτρα εκμεταλλευόμενοι όλο το συνέστημα που υπάρχει και στην πραγματικότητα, αφού βάζετε αυτά, παίρνετε μέτρα επίγοντα με καλή νομοθέτηση στήριξης ποιον. Εκτός από, από τους συγγενείς και τα θύματα, που θα το συζητήσουμε μετά, στήριξης όλων των κεφαλαιοκρατών. Με ξεπούλημα, κυριολεκτικά, της περιουσίας του ελληνικού λαού που πρόφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έβαλε, κύριε Τσακαλώτο, πρόφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΤΑΙΠΕΔ που τα πήγε. Πού τα πήγε? Στο Ταμείο του Γενικό. Που ποιος έχει την πλειοψηφία, για πόσα χρόνια, 99. Και τώρα γκρινιάζεται, γιατί τα βγάζουμε στο σφυρί. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλήθεια, αλήθεια, πόσο κοστολογείται εσείς στην ανθρώπινη ζωή? Για πέστε μας ένα ποσό, κοστολογείται? Μπορεί να ξεπλύνει, να ξεπλύνουν τα μέτρα που παίρνετε τώρα τη μάνα, τον πατέρα, όλους αυτούς που εξακμίστηκαν μερικοί με κάποια μέτρα? Ποιον αλήθεια? Και ξέρετε κάτι, επειδή οι άλλοι δεν μιλάνε, κανένας, δεν βγάζουν εκεί. Είναι μόνο οι 57 από τα τεμπή. Βεβαίως είναι και αυτοί. Όμως είναι και οι δολοφονημένοι. Γιατί έτσι λέμε εμείς. Στα γιαπιά, στις βιομηχανίες, στα έργα, σε άλλους χώρους δουλειάς, το 22 είναι πάνω από 100. Μέσα στο 22 που πάνε για μεροκάματο και γυρίζουν στο φέρετρο.
Για αυτού τι μέτρα παίρνετε? Να πάμε παρακάτω. Είναι μόνο αυτοί? Σήμερα το πρώτο τρίμηνο ένας ανά δύο μέρες σκοτώνεται. Πέρσι ήταν τρεις. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Το 20, το 22 λέω ήταν πάνω από 100. Σήμερα αν συνεχίσει ο ρυθμός, και θα συνεχίσει, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Σε αυτούς προστίθενται οι καμένοι στο μάτι. Αυτοί, ποιος φταίει? Ατομική ευθύνη σε αυτό? Σε άλλες πυρκαγιές? Οι πληγμένοι στη Μάντρα, αυτοί φταίνε? Και εκεί φταίνε αυτοί? Και αλλού, στο Σάμενα, σε άλλα πλοία, χιλιάδες στην πανδημία. Και είναι ακόμα, και το ξεχνάτε όλοι σας, εδώ μέσα, μια και μιλάμε για τα τρένα, είναι οι 197 που δολοφονήθηκαν, έτσι λέμε εμείς, από το 2010 ως το 2018. Μετά προσθέθηκαν κι άλλοι. Με κορυφή, δώστε μου το χρόνο. Αυτά όλα αλήθεια από ανθρώπινα λάθη έγιναν. Δεν φταίει κανένας. Όλα ανθρώπινα λάθη ήτανε. Και αν ήταν, που ήταν ορισμένα. Η τεχνολογία σήμερα γιατί υπάρχει? Για να προστατεύει από τα ανθρώπινα λάθη. Έτσι δεν είναι? Εδώ οδηγείς ένα αυτοκίνητο και σταματάει μόνο του αν πας να συγκρουστείς. Και δεν μπορεί να φτιάξετε τα τρένα? Εδώ τα αεροπλάνα, τα πολεμικά που πληρώνει ο ελληνικός λαός τα μαλλιά της κεφαλής του, αναγνωρίζουν εχθρικά και πυράβλους πόσα είναι ελληνικό, 500 χιλιόμετρα. 500 χιλιόμετρα. Εδώ ο πιτσαδόρος ξέρει που είναι η πίτσα που έρχεται. Και εσείς λέει αθεόφοβοι, και το λέω έτσι, μιλάτε ακόμα? Το 2023 και εσείς μαζί. Γιατί άραγε? Φορτώνετε τα ανθρώπινα λάθη. Λέτε κι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι. Τι φταίει το ρουσφέτη, το βόλεμα, η παθογένεια του κράτους? Αλλά αλήθεια, σε ποιον μιλάτε? Ποιο κράτος? Εσείς δεν το φτιάξατε όλα αυτά τα χρόνια? Εσείς δεν το έχετε δημιουργήσει? Και βγαίνετε στο λαό και λέτε αυτά τα πράγματα για να αποφύγετε τις ευθύνες σας? Όμως πάνω από 200, από 2 εκατομμύρια, 500.000 για την ακρίβεια, 2.800.000 που μετρήθηκαν, όχι από δικιά μας, γιατί δεν έχουμε εταιρείες τέτοιες, τι λένε? Η ζωή μας, τα κέρδη σας. Τα κέρδη σας, η ζωή μας. Δηλαδή, κι ας κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Τσακαλώτο, που λέτε ότι είστε αριστερός, τι λένε αυτοί? Ο πυρήνας του καπιταλισμού, αυτό λένε. Ότι για όλα αυτά φταίει ο νόμος του καπιταλιστικού συστήματος που θυσιάζει τις ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη. Και λέει ότι έχουν και ονοματεπώνυμα. Ε, τι λέει? Το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, διαφωνείτε? Βγαίνετε και πέστε στον κόσμο. Ελάτε μια μέρα στα εκατομμύρια που κατεβαίνουν να τους πείτε αυτό, ότι εμείς δεν φταίμε. Θα σας πάρουν, όχι με τις ντομάτες, θα πνιγείτε στο φτύσιμο. Όλοι σας. Αυτός ο λαός έχει άδικο. Γιατί? Για να δούμε. Κόστος όφελος. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι ο νόμος του καπιταλισμού? Κόστος η ανθρώπινη ζωή, με ροκάματα και όλα τα υπόλοιπα, όφελος τα κέρδη. Αυτή είναι η ιστορία. Και δηλαδή το κεφάλαιο και τα συμφέροντά του. Το κεφάλαιο που όλοι σας θεωρείτε ότι είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας και της πρόοδου. Αλλά όταν σταμάτησαν οι εργάτες στη Γαλλία, θα σας πω εγώ ποιος είναι ο κεντρικός. Λέω για τη Γαλλία. Και τι είπαν οι Γάλλοι στην πράξη? Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς τα αφεντικά. Τι είπανε σε έναν πυρηνικό σταθμό? Μπορούμε και μόνοι μας. Τι τους θέλουμε? Αυτή είναι και η αιτία λοιπόν. Η πραγματική αιτία. Και βέβαια, όλοι σας αθωώνετε. Ουσιαστικά τι? Το σύστημα και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
για την απελευθέρωση στις μεταφορές. Και ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα και από εμάς, ότι υπάρχει συνταγή. Η συνταγή τι λέει? Σπάμε τις δημόσιες υπηρεσίες που υπάρχουν, τους δημόσιους οργανισμούς, το κερδοφόρο το δίνουμε στους ιδιώτες και την συντήρηση και τα άλλα τα φορτώνουμε στο κράτος. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν κάνατε όλοι μαζί? Μιλάτε λοιπόν σήμερα, για να μην πω πολλά άλλα πράγματα, για την ασφάλεια. Και μάλιστα τέτοιο θράσος, σας μιλάω ειλικρινά, ότι δεν το περίμενα. Να βγαίνει ο συγητής της Νέας Δημοκρατίας και να λέει προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η ασφάλεια των πολιτών. Καλά ρε μεγάλε, πού τα λες? Μετά από 57 εξαερωμένους σκοτωμένους, μετά από τραυματίες δεκάδες, μετά με όλα αυτά που περιέγραψα πριν, και λες προτεραιότητα της κυβέρνησης. Τι προτεραιότητα δηλαδή? Τα αποτελέσματα μετράνε. Δεν μετράει τίποτα, τίποτα άλλο. Και σας ρωτάμε όλους σας λοιπόν. Πρώτον, το σύστημα δεν το ακουμπάει κανένας. Από όλους πλην ΚΚΕ, που λέει ότι είναι νόμος του καπιταλισμού και δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές. Καλά, τι μας λέτε τώρα? Εδώ σφάζει όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια νεκροί. Γιατί το κάνει, για τη δημοκρατία? Όχι βέβαια, για την εξυπηρέτηση του συμφερόντων του κεφαλαίου. Και σας ρωτάμε, όταν ψηφίσατε όλοι σας την οδηγία απελευθέρωσης και την εφαρμόσατε κιόλας, δεν διαβάσατε τι λέει για τα μέτρα ασφάλειας? Ότι εξαιρούνται τα μέτρα ασφάλειας, λέει η οδηγία, εδώ και πολλά χρόνια. Εξαιρούνται τα μέτρα ασφάλειας όταν επιβαρύνουν τους επενδυτές. Το λέει ή όχι? Διαψεύστε το και σταματάω. Το λέει. Δεν ξέρετε ότι τώρα, αυτό το χρόνο, εξαίρεσε η Κομισιόν τη γραμμή Άχεν Μάστριχτ, την εξαίρεσε από τα μέτρα ασφάλειας, γιατί λέει έχει μεγάλο κόστος και μακροχρόνια απόσβηση για τους επενδυτές. Ναι ή όχι? Το ξέρετε? Αν δεν το ξέρετε, σπίτι σας. Τρίτον, δεν ψηφίσατε όλοι μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου του Ευρωκοινοβουλίου για τους σιδηροδρόμους, που λέει ότι το 13% μόνο μέχρι τώρα έχει το σύγχρονο σύστημα ασφάλειας? Και συνεχίζει. Γιατί δεν έχει το υπόλοιπο? Γιατί έχει μακροπρόθεσμη απόσβεση για τους επενδυτές και δεν το δέχονται. Δηλαδή για το κέρδος. Και τι βάζει στόχο? Το 2030 για τις κεντρικές γραμμές να έχουν αυτό το σύστημα, 23-30 είναι 7 χρόνια, να κάνουμε λογαριασμό, και το 2040 για τις δευτερεύουσες. Δηλαδή τι λέει? Όπου πάει. Αυτό δεν λέει? Δηλαδή μπαίνεις με τον πόδι στον τάφο. Και αυτό τώρα που λέμε εμείς είναι το πάμε όπου βγει, δηλαδή αυτό που βγήκε. Και τι, εμείς είμαστε οι προβολικοί? Δηλαδή εμείς είμαστε η Πανανία και η Ευρώπη είναι ο παραδεισός που λέτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωλιγούρια? Δεν έχετε βγάλει κανένα συμπέρασμα ακόμα? Γιατί οι υπόλοιποι είναι δεδομένοι ότι τα λένε. Κι άλλοι που είναι εδώ. 1385 ατυχήματα το 2021. Κύριε Συλλάδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε με τώρα, δώστε με τώρα, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Τρίτη. Νομίζω ότι μπορούμε, ένας ομιλητής έχει γίνει ο κόσμος. Δεν θα χαθεί τίποτα. Αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Συμφωνείτε? Συμφωνούν. Οπότε το παίρνω από τη Βουλή. 2021, ακούστε, 1385 σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 97 με τοπικές, 685 νεκρείς και εκατοντάδες τραυματίες. Από ανθρώπινα λάθη ήταν όλα? Αφού δεν έχει εφαρμοστεί αυτό. Όχι βέβαια. Τι είναι ο νόμος? Κόστος, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο μισθός του, η ζωή του. Όφελος για την κοινωνία, τα κέρδη αυτών που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν πια και δεν έχουν πού να τα επενδύσουν. Και το κράτος, ανίκανο το κράτος. Κρατικές δισκαψίες. Ναι, αλλά όταν είναι για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, το κάνατε, κύριε Τσακαλώτο, μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι ή όχι? Και η Νέα Δημοκρατία το απογείωσε. Δεν το συζητάμε, για να είμαστε
δίκαιοι. Το κάνατε. Αλλά δεν μπορέσατε να τελειώσετε όμως το σύστημα ασφάλειας. Γιατί τι προείχαν? Τα κέρδη των funds. Ποιος τα παράδεισε στα funds? Ο μου. Εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα γκρινιάζεται και από πάνω. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας τι είπε? Σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί να μην υπάρχουν πληστηριασμοί. Συγχαρητήρια. Αλλά απλώς μην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Ανίκανο για τα συστήματα ασφάλειας, ικανό να φακελώνει όλο το λαό, κύριε Υπουργέ. Με προχωρημένα πάρα πολύ συστήματα. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Έχει περάσει, λοιπόν, ξεπεράσει τα 20 λεπτά. Πάμε λοιπόν στα μέτρα. Έχω 6 και 3, 9 και 1,5, 10,5. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για κανονισμό. Έχετε μιλήσει 6 και 3, 9 έχετε και μιλήσει 17. Αφού θέλετε έτσι. Έχετε μιλήσει 17. Λοιπόν, ναι, λέω, έχω 10,5. Έχω σβήσει μια φορά. Ναι, άμα μου κόψετε τώρα, μου κόψετε και ένα λεπτό, άρα πάω 12,5. Πάμε λοιπόν για το πώς έγινε. Η ιδιωτικοποίηση πήγε γραμμή. Πασόκ άνοιξε το δρόμο, Νέα Δημοκρατία τον άνοιξε ακόμα πιο πολύ, ΣΥΡΙΖΑ τον υλοποίησε, Νέα Δημοκρατία ήρθε εδώ. Τελικά τι ήταν αλήθεια? Ότι είχατε δεσμεύσεις από το μνημόνιο ή η δήλωση του Τσίπρα ότι απαλλαχτήκαμε από ένα μεγάλο βάρος? Απαντήστε. Απαντήστε. Ποιο από τα δύο ισχύει? Τι κοροϊδία είναι αυτή? Τι διπροσωπεία τελικά? Λέμε λοιπόν τώρα, εντάξει, έρχονται τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα. Ένα βασικό θέμα είναι οι προσλήψεις και το προσωπικό του ΟΣΕ. Σας λέω, 300 άνθρωποι δουλεύαν για τη συντήρηση των γραμμών που είναι βασικό. Και με τις ταχύτητες που υπήρχαν σε αυτές τις γραμμές, θα το πω εδώ γιατί ξέρω καλά το χώρο, το ότι δεν έγινε μεγαλύτερο πολύ νεκρό ατύχημα ήταν τυχαίο. Πόσοι δουλεύουν σήμερα? 30. Ποιος τους απέλυσε τους υπόλοιπους? Για πέστε μου, μπέστε στα χαρτιά σας. Μείωση προσωπικού. Και στο κράτος και αλλού. Επομένως, είσαστε συνυπεύθυνοι και δεν μπορεί κανένας να βγάλει, για να μην πω τίποτα άλλο, την ουρά του απ' έξω. Και συνυπεύθυνοι είναι θέμα να είσαστε 4 χρόνια και οι άλλοι περισσότερο. Φυσικά οι άλλοι ήταν περισσότερο. Είναι σε ποια γραμμή κινηθήκατε? Στη γραμμή της υλοποίησης αυτών και μάλιστα της προπαγάνδας. Σήμερα γιατί λέτε τίποτα για την ιδιωτικοποίηση? Γιατί δεν λέτε κουβέντα? Παρότι εμείς λέμε ότι η ιδιωτικοποίηση στον καπιταλισμό σημαίνει να δουλεύει με τα ίδια μέτρα, δηλαδή με το κέρδος όφελος. Και η ιδιωτικοποίηση και οι κρατικές επιχειρήσεις που υπήρχαν, από το παράδειγμα το κορυφαίο, της Πεσινέ, 5 δραχμές ο καταναλωτής, 18 η Πεσινέ. Ανάποδο μάλλον. 5 η Πεσινέ, 18 ο καταναλωτής. Και πόσο έχει η Πεσινέ? Όσο ολόκληρη η Θεσσαλονίκη με τη βιομηχανική ζώνη. Να οι κρατικές εταιρείες για ποιον δουλεύαν. Και τότε, εμείς θέλουμε άλλο κράτος. Και θέλουμε όχι να είναι κρατικές απλά, να είναι κοινωνικοποιημένες. Σε ένα ενιαίο σχέδιο, σε μια εργατική λαϊκή εξουσία. Για να το πούμε απλώς και να ξεκαθαρίζεται αυτό. Και ύστερα λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, για σόου μετά το έγκλημα. Ακούστε, εμείς, σε αντίθεση με όλους σας, καημένοι και υποταγμένοι, την Τετάρτη το πρωί είπαμε ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και βγήκε από την Τετάρτη το πρωί όλο το κομματικό δυναμικό, όλοι οι ΚΝΕ, και κάλεσαν τον κόσμο να κατέβει. 2,8 εκατομμύρια. Εμείς δεν κάνουμε σόου. Δεν σας μοιάζουμε. Και εσάς και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν πάμε στους χώρους για να έρθουν οι τηλεοράσεις και να κάνουμε δηλώσεις. Στο λαό πάμε και τον καλούμε να κινητοποιηθεί. Και δεν είναι σόου και για δεύτερο λόγο. Όλοι σας κάνατε την πάπια. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Τελειώνω. Καταγγείλαμε επανειλημμένα, διαφωνήσαμε με την ιδιωτικοποίηση. Όλοι οι άλλοι συμφωνήσατε. Καταγγείλαμε επανειλημμένα και τελευταία στις 7 Φεβρουαρίου η παράταξή μας στον ΟΣΕ, η ΔΕΣΚ, ότι έρχεται μεγάλο ατύχημα στα παλιά σας τα παπούτσια. 7
σοβαρά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ και άλλα 7 εκτός θεμπών με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λέω τα σοβαρά. Γιατί τα ψηλά ήταν άπειρα. Δικαιούμαστε λοιπόν, όχι επειδή επιβεβαιωθήκαμε, δικαιούμαστε να πούμε στο λαό να κάνει τη θλίψη και την οργή δράση. Και την έκανε. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε πενθούμε, και ο κύριος Βαρουφάκης που δεν είναι κανένας εδώ, είπε ότι, πώς το λένε, ούτε οργή, ούτε διαμαρτυρία. Καταδίκη στις κάλπες. Ο λαός δεν παίζει κανένα ρόλο, μόνο ψηφίζει. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Και έρχεται και ο πρόεδρος σας, ο κύριος Τσίπρας, και μας λέει ότι από την κοινωνία έρχεται η ανάγκη αλλαγής. Και η ανάγκη γίνεται ιστορία. Συμφωνούμε. Ποια ιστορία όμως? Το γκρέμισμα της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος που δεν διστάζει να στέλνει τον κόσμο στην άλλη ζωή, όσοι την πιστεύουν, στο θάνατο, καλό, λέμε εμείς. Και η ανάγκη γίνεται ιστορία και γράφεται με 3 γράμματα που λέγονται ΚΚΕ. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι να αλλάξει ο μηχανοδηγός στις ίδιες ράγες. Όποιος και να μπει, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει καπιταλισμός, λέει ΝΑΤΟ, λέει όλα τα υπόλοιπα από τους υπόλοιπους. Θέλουμε αυτές οι ράγες να φύγουν, να φτιάξουμε καινούργιες, με οδηγό το λαό και φυσικά με μηχανοδηγό το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για αυτούς που λένε... Ευχαριστούμε, κύριε Στάδη. Τέλος, θα μου δώσετε... Τι να σας δώσω. Θα δώσει, μου δώσετε λοιπόν... Θα παρεξηγηθεί ο κύριος Τσούμπας. Ένα λεπτό, επειδή δεν βλέπω να σας πω κάτι. Επειδή δεν βλέπω κανένα από το Μέρα 25, από την πληθώρα δηλαδή των οπαδών κλπ. Να πω το εξής. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Άμα είναι για ένα λεπτό. Ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα επιβεβαίωσε το ριζοσπάστη που τον κατηγόρησε για πλαστογραφία. Ποιος την έκανε την πλαστογραφία, ο ριζοσπάστης ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό μας είπε σήμερα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε, η κοινοβουλευτική ομάδα έκανε πλαστογραφία. Από το 15 έως σήμερα δεν βρήκε να το καταγγείλει. Ποτέ. Μπορεί να υποθέσει κανένας, δεν λέμε ότι είναι έτσι, ότι ναι, είχε δώσει την εξουσιοδότηση, το μετάνιωσε και γι' αυτό είχε πρόβλημα να το καταγγείλει. Πότε λοιπόν το κατήγγειλε και είπε το πραγματικό, σας διαβάζω για να γελάσετε. 29 Τρίτου 2023, όταν το στριμώξαμε εμείς, γιατί εμείς το πήραμε από τα πρακτικά της Βουλής. Και ας λέει ψέματα ότι το έδωσε το 15 σε εμάς. Το 19 το έδωσε όταν βγήκε ο ριζοσπάστης που το είχε βρει από εδώ. Και το βρήκε από εμάς. Και επομένως σταματήσουν να παίζουν τον παπά και να κοροϊδεύουν τον κόσμο και συμμαζευτούν. Όσο για την κριτική που του κάνουμε, που έχουμε κάνει τόση, που μετακαπιταλισμός, ταμείο ανάκαμψης που θα γίνει φιλολαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παφίλη, η Ευρώπη των λαών, τέλειωσα, η Ευρώπη των λαών, ας σταματήσουν τώρα. Ας σταματήσουν να παίζουν την κολογηθιά. Παρακαλώ. Και ας παραδεχτούν το τι έχουν κάνει για να κρίνει και ο λαός. Παρακαλώ. Όλοι σας, όλοι μας και μόνοι σας. Αυτό είναι το μήνυμα. Κουκουέ στην κάλπη.